Πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Μάντζο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα από Αθήνα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, να ξεκινήσουμε με το μείζον, να ξεκινήσουμε με αυτά που συμβαίνουν στο παγκόσμιο χωριό, με την επιστράτευση Πούτιν, με την απόφαση Πούτιν να προσαρτήσει τον Μπάς τις ορσόφωνες περιοχές και όχι μόνο Χερσόνα και κάποιες άλλες περιοχές εκεί, που δεν είναι εντελώς ρωσόφωνες, στη Ρωσική Ομοσπονδία. Για σας τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη σε όλο αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, στην εισβολή Πούτιν? Κοιτάξτε, κύριε Ντόκα, είχαμε πολλές φορές την ευκαιρία να αναλύσουμε την εξέλιξη του πολέμου από το Φεβρουάριο και την έναρξη της εισβολής. Τα χαρακτηριστικά δεν έχουν αλλάξει στην ουσία. Μιλάμε για μια παράνομη και βάρβαρη, έτσι όπως εξελίσσεται και αποδεικνύεται και με την επανάκτηση εδαφών από τον Ουκρανικό στρατό και την αποκάλυψη θηριωδιών ομαδικών τάφων, αμάχων νεκρών, ακόμα και παιδιών, και θυμάτων βασανισμών. Ένας βάρβαρος πόλεμος, αχρίαστος, ο οποίος στηρίζεται πάνω σε ένα αναθεωρητικό σχέδιο, σε μια αναθεωρητική φαντασίωση του Προέδρου Πούτιν. Mm. Ουσιαστικά αυτός είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο χτίζεται όλη η εισβολή και όλη η πολεμική επιχείρηση του ρωσικού στρατού. Προφανώς η εξέλιξη και η εκστρατεία Πούτιν δεν έχει την κατάληξη που ήθελε ο ρωσικός στρατός. Δεν είναι το Blitzkrieg, ο πόλεμος αστραπή, τον οποίο σχεδίαζε προφανώς το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Η αντίσταση του ουκρανικού στρατού και του ουκρανικού λαού με την υποστήριξη των συμμάχων έχει υπάρξει στεναρή και αποτελεσματική. Η επανάκτηση εδαφών από τον ουκρανικό στρατό έχει πιέσει κατά πολύ τον κύριο Πούτιν, ο οποίος είναι λογικό να πηγαίνει σε ακραίες. Είναι λογικό και αναμενόμενο για το δικό του στυλ εξουσίας να πηγαίνει σε ακραίες επιλογές όπως η μαζική γενική επιστράτευση, που βλέπουμε ότι και το ενδιαφέρον είναι ότι έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στη Μόσχα και στις μεγάλες ρωσικές πόλεις. Ένα μικρή αλλά διαρκώς διευρυνόμενη μερίδα του ρωσικού πληθυσμού αντιδρά σε αυτό. Θα μπορούσε, οφείλω να πω, να αντιδράσει νωρίτερα βέβαια στον πόλεμο, αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ. Εμείς, κύριε Ντόκα, προφανώς και σε αυτή την εξέλιξη του πολέμου θέλουμε να είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, θέλουμε να είμαστε με την πλευρά του διεθνούς δικαίου, επιμένουμε στην ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης με απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τις ουκρανικές περιοχές, από τις περιοχές της ουκρανικής επικράτειας. Για αυτόν τον λόγο, και μεταφέρω λίγο τη συζήτηση και στα δικά μας, θεωρούμε ότι η Ευρώπη, με αφορμή και μάθημα το πικρό πάθημα των Ρώσο-Ευρωπαϊκών σχέσεων, θα πρέπει να αναθεωρήσει γενικά τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται με αναθεωρητικές δυνάμεις. Μιλώ για την Τουρκία. Κύριε Ντόκα, μιλάω για τον κύριο Ερντογάν, που είναι και επίκαιρο το ζήτημα. Η Ευρώπη θα πρέπει με έναν ενιαίο τρόπο, με μια ενιαία φωνή, με μια ενιαία πολιτική ασφάλειας και άμυνας, με πρώτο μέλημα το εμπάργκο των όπλων και από εκεί και πέρα μια νέα ειδική σχέση, γιατί είναι νομίζω χήμερα να μιλά κανείς για ενταξιακή διαπραγμάτευση της Τουρκίας. Θα πρέπει να μιλά με ενιαία φωνή και αποτελεσματική φωνή απέναντι στην Τουρκία. Η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει με άλλους όρους, όχι τόσο ενδοτικούς και παραχωρητικούς όπως μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Η εξέλιξη της αντιπαράθεσης στα ελληνοτουρκικά έχει μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη, στην Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Αύριο θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετείται και σε αυτά που είπε ο Ερντογάν. Να θέτει και το ζήτημα της συρρήκνωσης της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία με όλα όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες δεκαετίες. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, πώς βλέπετε την αντιπαράθεση σε αυτή τη φάση? Ήδη έχετε αρχίσει να λέτε κάτι, αλλά αν λέγατε κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι η μετάβαση από τη μία κρίση στην άλλη, είναι σχεδόν φυσική. Η ρωσο-ουκρανική σύραξη κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για τη δική μας γειτονιά. Πολλό δε μάλλον όταν ο πρόεδρος Ερντογάν, προφανώς πιεζόμενος από την εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας, ενώ το πω και τον Ντόκα ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι ιτάται ή εν πάση περιπτώσει φαίνεται πολύ πιθανό να ιτηθεί στις επόμενες εκλογές. Η αντίπαλη του Ερντογάν όμως είναι χειρότερη, κύριε Μάντζο. Ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Δεν γνωρίζουμε τι έρχεται μετά τον κύριο Ερντογάν. Πολλές φορές είναι αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες με το ιδιαίτερο φλέγμα, ότι πολλές φορές καλύτερα να έχεις απέναντί σου το διάβολο που γνωρίζεις. Έτσι. Βέβαια δεν υπονοώ κάτι, δεν ελπίζουμε τουλάχιστον ο επόμενος πρόεδρος, όποτε και αν είναι και όποιος και αν είναι ο επόμενος πρόεδρος, να είναι κάτι καλύτερο από τον κύριο Ερντογάν. Τον κύριο Ερντογάν όμως έχουμε απέναντί ναι, και αυτόν αναλύουμε αυτή τη στιγμή. Και τι έχουμε? Μια διαρκώς κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, εντυνόμενη,
έχει μπολιάσει την τουρκική κοινή γνώμη η ρητορική περί Ελλήνων που έχουν κλέψει τα νησιά του Αιγαίου, περί Ελλήνων που έχουν κλέψει τη θάλασσα, mm-hmm. Της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο πείθει μεγάλη μερίδα της τουρκικής κοινής γνώμης, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Ανησυχητικό είναι επίσης ότι μπορεί η Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση, για να είμαι ακριβής, να θελήσει να κάνει μια τεχνητή κρίση κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα εν ώψη των εκλογών. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ενιαία φωνή. Εθνικό αραγές μέτωπο. Καμία πολιτική δύναμη δεν δικαιούται να πάει πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές, και πρώτος ο Έλληνας Πρωθυπουργός καλείται αύριο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να εκθέσει την Τουρκία τόσο όσον αφορά στην προκλητική συμπεριφορά της στο Αιγαίο, την παραβίαση τη συστηματική του διεθνούς δικαίου, όσο και στην εργαλειοποίηση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος, καθαρίζοντας παράλληλα το όνομα και τη φήμη της χώρας μας ως μιας χώρας που έχει κρατήσει ψηλά τη σημαία του ανθρωπισμού και μιας χώρας που έχει απομονώσει τυχόν ακραίες συμπεριφορές μέσα στις δυνάμεις ασφαλείας της, εφόσον έχουν συμβεί παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μεμονωμένες, επαναλαμβάνω, περιπτώσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει στη διεθνή κοινή γνώμη ότι σέβεται και τηρεί την ιερή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των συνόρων και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μια τελευταία κουβέντα και για τις μειονότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί διεθνώς το πόσο ευνοϊκές ή, εν πάση περιπτώσει, δημοκρατικές και διαρκώς βελτιούμενες τα τελευταίες δύο δεκαετίες τουλάχιστον είναι οι συνθήκες διαβίωσης της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, σε αντίθεση δυστυχώς με τον ελληνοορθόδοξο πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης και της Τουρκίας εν γέννη, που έχει ελαχιστοποιηθεί και ζει υπό καθεστώς διακρίσεων. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες σοβαρές καταγγελίες, τις οποίες περιμένουμε να ακούσουμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αύριο στον ΟΗΕ, και στη συνέχεια, όπως προείπα, να λάβει και ο κύριος Μητσοτάκης στέρεες πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υιοθέτηση του εμπάργου όπλων, που από το Σεπτέμβριο του 2020 με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη έχει περάσει από την Ευρωβουλή, και την υιοθέτηση μιας νέας ειδικής σχέσης. Δεν μπορούμε να συζητάμε για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια χήμερα, είναι μια ουτοπία. Πρέπει να πάμε σε μια νέα ειδική σχέση, με αναβάθμιση μεν της ελληνικής σύνδεσης, αλλά με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις, απειλή οικονομικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Έτσι μπορεί η Ευρώπη να πείσει ότι έλαβε το μάθημα από την περιπέτεια, την τραγωδία με τη Ρωσία, απέναντι σε μια άλλη αναστατική δύναμη όπως είναι η Τουρκία του κ. Ερντογάν. Είστε σαφέστατος. Πραγματικά η εργαλειοποίηση των μεταναστών από τον Ερντογάν από την Τουρκία είναι τεράστιο ζήτημα. Αυτό είναι το τεράστιο ζήτημα. Απ' την άλλη όμως, για μένα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις δικές μας ευθύνες. Καταγράφεται πολλές φορές σε ευρωπαϊκές εκθέσεις ότι γίνονται pushbacks. Και κάποιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με τους οποίους έχω μιλήσει, θεωρούν ότι γίνονται επαναπροωθήσεις, καταγγέλουν επαναπροωθήσεις. Η θέση η δική σας ποια είναι σε αυτό το ζήτημα? Γιατί πρέπει να βλέπουμε ξεκάθαρα όλες τις πλευρές των πραγμάτων. Θα αποσαφηνίσω αυτό που προσπάθησα να σημειώσω και πριν. Είπατε πριν για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να τηρούνται μαζί με την προστασία των συνόρων. Τι λέτε όμως, γίνονται επαναπροωθήσεις? Τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, οι οποίες έχουν λάβει τον τύπο των δικογράφων και των καταγγελιών επίσημων. Πια καταγγελιών εναντίον της ελληνικής δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Άρα αυτό από μόνο του συνιστά ένα γεγονός το οποίο δεν μπορείς να το κρύψεις κάτω από το χαλί. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις και να υπερασπιστείς τις θέσεις της χώρας, εφόσον υπάρχει τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ή να απομονώσεις, επαναλαμβάνω, και να τιμωρήσεις, να επιβάλλεις κυρώσεις αυστηρές σε όλα τα σημεία και τα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων ή των άλλων σωμάτων ασφαλείας που έχουν παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα, αν αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Οι επαναπροωθήσεις, ξέρετε, δεν είναι ταμπού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να το λέμε στην εσωτερική δημόσια σφαίρα. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, όταν ξεκινάει κανείς από την αντιπολίτευση, ειδικά από εμάς που μετράμε πολύ τα λόγια μας, να λέμε και μόνο τη λέξη pushback, επαναπροώθηση, υπάρχει μια αιμονική σχεδόν αντίδραση από την κυβέρνηση ότι σταματήστε να το λέτε, γιατί δίνετε επιχειρήματα στον κύριο Ερντογάν. Δεν δίνει επιχειρήματα η αντιπολίτευση στον κύριο Ερντογάν. Επιχειρήματα δίνει η αιμονή, η ιδεολειψία και ο εθνικισμός του κ. Ερντογάν, ο οποίος είναι δεδομένο. Καταλαβαίνω τι λέτε. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, θα πρέπει, για να μην υπάρχουν επιχειρήματα και ούτε υποψία επιχειρημάτων για τον κ. Ερντογάν, να καθαρίσουμε το όνομα της χώρας μας. Άρα,
όλες οι καταγγελίες προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλες οι εκθέσεις. Mm-hmm. Έχουν υπάρξει εκθέσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μάλιστα πρόσφατες μέσα στο 2021 και αρχή του 2022, θα πρέπει να μην τις κρύβουμε κάτω το χαλί, να τις αντιμετωπίσουμε με θάρρος, γιατί όποιος έχει, κύριε Ντόκα, το διεθνές δίκαιο με το πλευρό του, όπως είναι η χώρα μας, το έχει σε όλες τις εκφάνσεις. Και στην προστασία των συνόρων και των θαλασσίων και των υδάτων και του αέρα μας, αλλά και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ψυχών αυτών που αποζητούν μια καλύτερη ζωή μακριά από τους πολέμους και την οικονομική φτώχεια. Άρα σε αυτό επαναλαμβάνω και κλείνω, χρειάζεται η Ελλάδα να τηρεί και να αποδεικνύει ότι τηρεί την ιερή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των συνόρων και της προστασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα. Πάμε στα μέτρα στήριξης που ανακοινώνει η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, υπουργοί τα τελευταία 24 ώρα. Τι λέτε εσείς και πόσο διακριτές είναι οι προτάσεις οι δικές σας και διαφορετικές από τις προτάσεις Τσίπρα σε αυτή τη συγκυρία? Τι λέτε? Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ντόκα, ένα γενικό σχόλιο για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν τα έχουμε πει μετά από την έκθεση. Βέβαια. Είναι λογικό, είναι λίγες ημέρες, αλλά εμείς, ξέρετε, δεν είδαμε την έκθεση ως ένα μεγάλο παζάρι. Το λέω αυτό διότι τόσο ο νυν όσο και ο πρώην Πρωθυπουργός, δύο πρωθυπουργοί που συσσόρευσαν προβλήματα και δεν έλυσαν, έλυσαν πολύ λιγότερα από όσα τελικά προκάλεσαν στον ελληνικό λαό και στους πολίτες μας και στις επιχειρήσεις μας. Αυτοί οι δύο πολιτικοί ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά πλειοδότησαν σε προεκλογικές παροχές και πολύ φοβάμαι και σε δημοσιονομικό λαϊκισμό. Και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Τσίπρας έκαναν ακριβώς το ίδιο. Έταξαν τα πάντα, κλείνοντας τα μάτια στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας. Εμείς κάναμε κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλήσαμε πάνω σε στέρεους πολιτικούς άξονες για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Με ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και ενίσχυση και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μας και της οικονομίας μας. Μιλήσαμε για ένα δίκαιο σύστημα κοινωνικής κατοικίας που θα αποτελέσει πραγματική ανακούφιση για τα νέα ζευγάρια και τους φοιτητές μας. Ζείτε σε μια φοιτητούπολη σε πολύ μεγάλο βαθμό, Άνινα, που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο, και το γνωρίζω προσωπικά, πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις τιμές των ενοικίων. Είναι όπως το λέτε. Λόγω της βροχυπρόθεσμης μίσθωσης και της κρίσης που έχει προκαλέσει στην αγορά κινήτων. Άρα χρειάζεται, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό, αλλά και να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευσή μας, την ανωτάτη εκπαίδευσή μας, χρειάζεται ένα νέο σύστημα κοινωνικής κατοικίας, εδώ και τώρα όμως, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όχι για τα νεογέννητα των νέων ανθρώπων σήμερα, αλλά για τους νέους ανθρώπους που σήμερα θέλουν να σπουδάσουν και να ανοίξουν ένα σπιτικό και μια οικογένεια. Και όχι να τα εκχωρούμε όλα στους ιδιώτες. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει τους πόρους, κύριε Ντόκα, ώστε να στεγάσει αυτό το πρόγραμμα. Μιλάμε για ένα νέο κοινωνικό κράτος πιο ισχυρό, που θα έχει την εργασία στο επίκεντρό του με ρύθμιση και αξιοπρέπεια, και μιλάμε για ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Γιατί όλα αυτά, ξέρετε, η κοινωνική ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορούν να έρθουν αν δεν έχουμε ισχυρή δημοκρατία, όριμη δημοκρατία με θεσμούς ελέγχου της πολιτικής εξουσίας. Αυτές είναι διακρίσεις και διαφορές θεμελιώδες. Θεμελιώδεις και από τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τον ελιτισμό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εμείς έχουμε μια ριζοσπαστική προσέγγιση στα πράγματα. Λέμε την αλήθεια στους πολίτες και προτείνουμε λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Λύσεις που δεν τις είπαν άλλοι. Οι διαφορές είναι εμφανείς εδώ και μήνες. Το πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Κανείς ποτέ δεν τόλμησε να το πει, γιατί αυτό, ξέρετε, σημαίνει σύγκρουση με τα συμφέροντα της αγοράς. Κανείς δεν έχει τη δική μας πολυτέλεια να είναι ελεύθερος από εξαρτήσεις και ελεύθερος από τέτοιου είδους ανάγκες να ισορροπεί με τα συμφέροντα. Επίσης, μιλήσαμε για το σύστημα της κοινωνικής κατοικίας, μιλήσαμε για την ανάγκη της αύξησης του κατώτατου μισθού και της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην εργασία, μιλήσαμε για την ανάγκη να μειωθούν οι έμεσοι φόροι επιτέλους, όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση, και ο φόρος της θέμενης αξίας στα βασικά καθά και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Μιλήσαμε, και να κλείσω με αυτό, για την ανάγκη η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα να είναι επιτέλους κλιμακωτή με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, κύριε Ντόκα, μια οικογένεια στα Ιωάννινα που θερμαίνει τα παιδιά της σε ένα μικρό διαμέρισμα και ήδη ο χειμώνας στην Ήπειρο έχει ξεκινήσει, να επιδοτείται την ίδια τιμή η κιλοβατόρα για αυτή την οικογένεια με έναν άνθρωπο που κάπου εδώ στην Κηφισιά θερμαίνει την πισίνα του. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι κοινωνική δικαιοσύνη, αυτή είναι κοινωνική παράνοια. Και βεβαίως σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας και στα Ιωάννινα και παντού, δωρεάν μετακινήσεις με τα μαζικά μέσα μεταφοράς για το χειμώνα που έρχεται. Αυτό είναι για μας κοινωνική πολιτική, με γωνίες, με άποψη και με ευθύνη απέναντι στους πολίτες
που περιμένουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κύριε Μάντζο. Υποκλοπές, το ξανάπα σήμερα, η Εξεταστική Επιτροπή, από την Εξεταστική Επιτροπή αποχωρήσατε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε και εσείς και το ΚΚΕ, γιατί η πλειοψηφία δεν θέλησε να κλητεύσει περαιτέρω περισσότερους μάρτυρες. Τώρα, όπως πάντα πράγματα, δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ ποιος ζήτησε και γιατί την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Τι λέτε εσείς, κύριε Μάτζο, θα μάθουμε? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε γενικώς πεπισμένοι και αφοσιωμένοι στο στόχο τον οποίο έχουμε θέσει από την αρχή. Κύριε Ντόκαχο, το έχουμε ξαναπεί και στο φιλόξενο δελτίο σας, ότι εμείς από την πρώτη ημέρα αυτής της κρίσης, παρά το γεγονός της διαφοράς στον ίδιο τον πρόεδρό μας, έχουμε επιλέξει να κινηθούμε απολύτως θεσμικά. Με το γράμμα του νόμου και του συντάγματος. Γιατί αυτή η υπόθεση, όπως είπε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας χτες, όχι μόνο εμείς πια, άπτεται της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Και χρειάζεται διαλεύκανση, είπε η κυρία Σακελαροπούλου, ταχύτατα διαλεύκανση και εις βάθος διερεύνηση. Γιατί πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί που έκαναν την στενή ή λιγότερο στενή ερμηνεία του νόμου και επέβαλαν την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, δανειζόμενος τους όρους που χρησιμοποίησε η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες. Επομένως, είμαστε πεπισμένοι ότι μέσα από τη θεσμική οδό και στη Βουλή, και την Ευρωβουλή θα προσθέσω σε αυτό, αλλά και στη δικαιοσύνη, θα λάμψει η αλήθεια ή θα εμφανιστούν τουλάχιστον κρίσιμα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε κρίσιμα συμπεράσματα. Το λέω αυτό διότι προφανώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι οι αντιδράσεις της πλειοψηφίας. Και δεν μας αφήνουν γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές. Πρώτη επιλογή. Η ομερτά και ο νόμος της σιωπής που επιβάλλει η κυβέρνηση μέσα από την επίκληση του απορρίτου σε κάθε ευκαιρία, σε μια κατά τα λοιπά απόρριτη διαδικασία. Θα το πω απλά. Η Βουλή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά και στην Εξεταστική Επιτροπή, λειτουργεί με απόρριτες διαδικασίες χωρίς τήρηση πρακτικών και κλεισμένων των θυρών. Για το λόγο αυτό ακριβώς θα έπρεπε κανείς να μην μπορεί να επικαλεστεί το απόρριτο. Το κάνουν οι διοικητές της ΕΕΠ, οι πρόσφατοι, ο κ. Κοντολέων και ο κ. Δεμήρης, ο σημερινός. Λοιπόν, αυτό είναι προσχηματικό. Αλλά και αυτό ακόμη θα μπορούσε να αρθεί εφόσον ο Πρωθυπουργός έπαιρνε την απόφαση να άρει το απόρριτο όπως έχει την υποχρέωση να πράξει. Και τώρα έχουμε καλέσει πολλές φορές. Πάντως, εδώ έχουν καταστραφεί και τα αρχεία της παρακολούθησης, Ανδρουλάκη, μαθαίνουμε από τον επικεφαλή της ΣΕΔΑΕ. Ακριβώς, και θα φτάσω και να καταλήξω σε αυτό το δεύτερο σημαντικότερο που ήδη υπονοήσατε και ρωτήσατε. Ευθέως, είναι το κατά πόσον έχουμε όλους τους μάρτυρες μπροστά μας τελικά. Δεν τους έχουμε. Μάλιστα. Θυμίζω ότι πριν από δύο εβδομάδες, όταν ξεκίνησε η Εξεταστική Επιτροπή, εμείς είχαμε ζητήσει 58 τον αριθμό μάρτυρες. Τους μισούς ανέφερναν, θα είχαμε μάθει ήδη την αλήθεια. Γιατί ήταν μέσα και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός που διοικεί την ΕΕΠ, και ο κύριος Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού που επόπτευε την ΕΕΠ κατά εντολή του Πρωθυπουργού, και ο κύριος Κουκάκης, ο συνάδελφός σας, ο δημοσιογράφος που είναι θύμα ανάλογης επίθεσης, αλλά και οι υπάλληλοι της ΕΕΠ που υπέγραψαν την παραγγελία παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Άρα δεν έχουμε τους μάρτυρες που έπρεπε. Σήμερα ζητήσαμε ξανά να έρθουν οι μάρτυρες, να έρθει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που διακινεί το πρέντατρο στη χώρα μας. Δεν το δέχτηκε ξανά η πλειοψηφία, άρα ναι. Αυτό δημιουργεί ένα θολό τοπίο που δεν μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους. Δεν χάνουμε την πίστη μας, αλλά δεν μας κάνει και αισιόδοξους ότι θα μάθουμε ποιος, γιατί, με ποια αιτία παρακολούθησε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επίσης, δεν είμαστε σίγουροι αν ο φάκελος διασώζεται. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Δόκα, ο φάκελος πρέπει να έχει καταστραφεί, το είπε ο διοικητής. Τη μέρα της καταγγελίας. Τη μέρα της καταγγελίας, Ανδρουλάκη. Την ημέρα της καταγγελίας ή την ημέρα που η καταγγελία κατατέθηκε στην Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών. Όλα αυτά, ξέρετε, για να κλείσω, δεν ενθυμίζουν ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, αλλά μάλλον τη δίκη του Φραντς Κάφκα, όταν το θύμα της υποκλοπής πνίγεται ανάμεσα σε διαδικασίες και αντιθεσμικές επιλογές απέναντι σε μια κυβέρνηση που αντί να φωτίζει, συσκοτίζει και συγκαλύπτει τεράστιες ευθύνες. Ναι, τότε μιλάμε για μια, αν θέλετε, γραφειοκρατική και εντελώς αντιδημοκρατική κατάσταση που το μόνο που θέλει είναι να καταπνίξει το θύμα και τους πολίτες, να τους κλείσει τα μάτια. Σε αυτό εμείς θα αντιδράσουμε. Θα το πάμε τώρα, από τη Νέα Δημοκρατία, πονηρά, για να μην πω κάτι χειρότερο, σας λένε στον Νίκο Ανδρουλάκη, πήγαινε να μάθεις να σε ενημερώσουν γιατί σε παρακολουθούσαν. Αυτό στο τέλος, και αν δεν συμβαίνει τίποτα, θα το κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης? Αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μάθουμε γιατί παρακολουθούνταν, θα πάει να το κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό? Είναι μια παγίδα βέβαια, αλλά σαν τελευταία κίνηση είναι διατεθειμένος να το κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για να μάθουμε όλοι γιατί παρακολουθούνταν?
Εγώ θα απαντήσω ευθέως. Το κάνει ήδη. Το έχει κάνει ήδη. Το έχει κάνει με τον απόλυτα θεσμικό τρόπο. Στη δικαιοσύνη και στη Βουλή. Δεν υπάρχει, κύριε Ντόγα, και το λέω με δυνατή φωνή. Mm-hmm. Και ειλικρίνεια και θάρρος. Δεν υπάρχει καμία θεσμική οδός που αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να ακολουθήσει, να περπατήσει για την ενημέρωσή του από οποιαδήποτε αρχή. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει κληθεί στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Το λέω καθαρά όσο γίνεται. Η ΕΕΠ έπεσε πια αυτό το επιχείρημα. Χθες ο διοικητής της, ο κύριος Δεμήρης, ακούγεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή είπε ότι ακόμα και αν ερχόταν ο κύριος Ανδρουλάκης, που το προσκλητήριο αυτό είναι καινοτομία, έτσι το χαρακτήρισε, καινοτομία, ναι, ακόμα και αν ερχόταν, εγώ δεν θα μπορούσα να του πω τίποτα περισσότερο από αυτά που μου επιτρέπεται. Δηλαδή τίποτα. Μάλιστα. Μηδέν. Άρα μάλιστα, η ΕΕΠ δεν επιτρέπεται. Η ΑΔΑΕ, να θυμίσω ότι με την τροπολογία του Μαρτίου του 2021, ναι, απαγορεύεται να ενημερώσει. Η ΕΕΠ δεν επιτρέπεται, η ΑΔΑΕ απαγορεύεται. Μάλιστα. Η εισαγγελέα της ΕΕΠ δεν προβλέπεται. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που η εισαγγελέα της ΕΕΠ ενημερώνει, μάλιστα, τον παρακολουθούμενο. Μάλιστα. Πάει και αυτή. Τι μας μένει? Η Βουλή. Και η Βουλή, την οποία έχει ακολουθήσει ως θεσμική οδό το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του, παρεμποδίζεται στην διερεύνηση. Μάλιστα. Αυτό είναι το απόλυτο θεσμικό αδιέξοδο. Και αυτό έχει μία και μόνο ευθύνη πίσω από όλο αυτό. Η ευθύνη συγκάλυψης της υπόθεσης που ανήκει στον Πρωθυπουργό, τον πολιτικό και διοικητικό προϊστάμενο της ΕΕΠ. Γιατί σε αυτό θέλω να είμαι καθαρός. Ένα όργανο, ένας κάτοικος αυτής της χώρας, ένας άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο μπορεί να προκαλέσει την άρση του πέπλου του μυστηρίου, και αυτός είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Έροντας την εχεμήθεια και διατάσσοντας, επιτάσσοντας τους διοικητές της ΕΕΠ, τον πρώην και τον ίν, να πάνε στη Βουλή αύριο το πρωί και να πούν όλη την αλήθεια. Γιατί θεώρησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, ευρωβουλευτή επί τόσα χρόνια, εθνικό κίνδυνο, καθ' όλη τη διάρκεια και μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του κινήματος αλλαγής. Μάλιστα, είστε σαφείς. Κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Μάτζο. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ να λέει ότι για την αυτοδιοίκηση, για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης, θα γίνουν συνεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει παρατάξεις ευρύτερες, με επικεφαλής ακόμη και δικά σας στελέχη, μου είπε πριν λίγη ώρα εδώ ο Νάσος Ηλιόπουλος, συμπληρώνοντας αυτό που είπε ο Αλέξη Τσίπρας. Γιατί το ρώτησα ακριβώς αυτό. Θα μπορούσατε να στηρίξετε μια παράταξη που θα είχε επικεφαλής ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και όχι ένα στέλεχος, ένα μέλος δικό σας? Μου είπε ναι, είναι μέσα στις σκέψεις μας και στο σχεδιασμό μας, γιατί απ' τη μία είναι στην κουλτούρα τους, έτσι λένε, και απ' την άλλη επιθυμούν την ανατροπή της κυριαρχίας της κεντροδεξιάς στην αυτοδιοίκηση. Βέβαια, εσείς έχετε εκλογές βουλευτικές που θα προηγηθούν μπροστά σας, έχετε άλλο τραχανάπλωμένο, αλλά αν μιλήσουμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, εσείς θα συμφωνούσατε σε κοινή στήριξη με το ΣΥΡΙΖΑ? Είστε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή με επικεφαλή στελέχη δικά σας? Θα μπαίνατε σε μια τέτοια συνεργασία? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Υπάρχει προφανώς η παράμετρος που έχει να κάνει με τις εθνικές εκλογές, που από ό,τι κατανοούμε σίγουρα προηγούνται. Βεβαίως ο χρονισμός είναι κρίσιμος. Η απόσταση μεταξύ των εκλογών είναι κρίσιμη για την διαμόρφωση των παρατάξεων και των υποψηφιωτήτων. Όμως αυτό το οποίο εγώ θέλω να καταθέσω, και το είπε και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συνέντευξη τύπου, σε αντίστοιχες ερωτήσεις, είναι ότι για μας, ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση από τη φύση της και από τη συνταγματική της αποστολή, αλλά και από τη βαριά κληρονομιά που το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε κατά την πρώτη περίοδο της αποκέντρωσης, της ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης, από τη φύση της η αυτοδιοίκηση είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την κεντρική διοίκηση και την κεντρική κυβέρνηση. Και έτσι πρέπει να είναι. Τι θέλω να πω, το απόλυτο καπέλωμα με τα επίσημα και σκληρά χρήσματα σε όλους τους δήμους, σε όλες τις περιφέρειες, σε όλους τους δήμους, επαναλαμβάνω, ακόμα και στους πιο μικρούς δήμους της χώρας, είναι κατά τη γνώμη μας αναποτελεσματικό και σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο δημοκρατικό. Οι τοπικές κοινωνίες είναι οι μήτρες των πολιτικών εξελίξεων και των συσχετισμών των δυνάμεων στην αυτοδιοίκηση. Εμείς επομένως θα παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις διεργασίες που γίνονται ήδη σε όλες τις περιοχές της χώρας. Έτσι είναι, ναι, ναι. Στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης. Και πρέπει να το πω αυτό, ότι εμείς ξεκινούμε σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και άλλες πολιτικές δυνάμεις από μια θέση ισχύως, θα μου επιτρέψετε, κύριε Ντόγκα, γιατί μου αρέσει πάντα να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακόμα και μέσα στις πιο δύσκολες εποχές σε κεντρικό επίπεδο διατήρησε ισχυρές παρατάξεις, και πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι είναι, σε πάρα πολλούς δήμους. Έτσι είναι, έτσι είναι, όπως το λέτε, αυτό είναι έτσι. Πράγμα που δεν κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Μίζωνος αντιπολίτευση.
Να. Υπάρχουν πάρα πολλές παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες είναι ισχυρές τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο και σε επίπεδο μείζωνος αντιπολίτευσης. Άρα δεν θα υπάρξει μια συμφωνία για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία από πάνω προς τα κάτω. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις διεργασίες που εξελίσσονται ήδη σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και να τηρήσουμε τις αρχές τις δημοκρατικές, ότι η Αθήνα δεν μπορεί να καθορίζει τα πάντα σε όλη τη χώρα. Θεωρούμε δηλαδή ότι η αυτοδιοίκηση έχει από την αποστολή, από τη φύση της, μια διαφορετική αποστολή και μια πολιτική σύνθεση. Κατανοητό. Είναι οι κοινωνίες, είναι οι πολίτες των κοινωνιών, των τοπικών, που γνωρίζουν καλύτερα από κάθε πολιτικό αρχηγό ή πολιτικό κόμμα τι ακριβώς είναι το διακύβευμα του τόπου τους, ποιο είναι το πρόσημο της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί, και εκεί ακουμπούν προφανώς και οι δικές μας οι προσδοκίες. Προφανώς, κύριε Ντόκα, αυτό δεν μπορεί να είναι ερήμην, να τελεί ερήμην των πολιτικών μας και ιδεολογικών μας αξιών και θέσεων. Κατανοητό. Δεν μιλάμε για υποψηφιότητες οι οποίες δεν εκφράζουν προφανώς τον χώρο μας, μιλάμε για υποψηφιότητες που μπορούν σε επίπεδο αυτοδιοίκησης να υπηρετήσουν το γενικό εθνικό αφήγημα, το γενικό εθνικό σχεδιασμό για σοσιαλδημοκρατική πολιτική. Είμαι σίγουρος ότι θα δώσετε στηρίξη στις περιφέρειες και στους μεγάλους δήμους, στους περισσότερους, αλλά αντιλαμβάνομαι απόλυτα και κατανοώ σε αυτή τη φάση την επιφυλακτικότητα με την οποία εκφράζεστε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μπροστά μας αρκετές εβδομάδες και μήνες εξελίξεων πάντως, κύριε Ντόκα. Το κατανοώ απόλυτα. Τηλεοπτικές μας συναντήσεις με βέβαιος ότι έχουμε περισσότερα να πούμε πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα μικρό κομμάτι από όσα μου είπε ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίου.